Την ανάγκη συσπήρωση των παραγωγικών δυνάμεων για τη δημιουργία προποθέσεων εξόδου από την κρίση, επεσήμενε ο γραμματέα του κινήματο Αλλαγή Μανώλη Χριστοδουλάκη κατά τη χθεσινή πρώτη νομαρχιακή συνέλευση των Ομόχανιών. Ο κ. Χριστοδουλάκη εξέφρασε την αισιοδοξία ότι το κίνημα αλλαγή μπορεί να αποτελέσει θετική έκπληξη στι επόμενε εθνικέ εκλογέ και δεν απέκλεισε η Κρήτη να γίνει όπω και στο παρελθόν το προπύργιο δημοκρατική συμπαράταξη. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των επιλογών τη κυβέρνηση και ότι παρά την επικείμενη ολοκλήρωση του προγράμματο δεν διαφαίνεται προοπτική εξόδου από την κρίση. Η σημερινή κυβέρνηση έχει επιλέξει συνειδητά μια σχέση εξάρτηση, πελατειακή εξάρτηση με τους πολίτες, του πολίτε, του πώ θα απομυζήσει το κοινωνικό κράτο, θα διαλύσει όλε τι δομέ για να μπορέσει να δημιουργήσει τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα που θα του δώσουν τη δυνατότητα να μπορέσουν απλά στο τέλο του χρόνου να κάνουν επιδοματική πολιτική για να δημιουργήσουν νέου κομματικού στρατού και νέα προεκλογικά αφηγήματα. Αυτό μα μας εκφράζει. Είμαστε εδώ ακριβώ για να μπορέσουμε να κάνουμε τη χώρα να σταθεί όρθια στα πόδια τη. Να δημιουργήσουμε νέε θέσει εργασία, να δώσουμε κίνητρα στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, να τονώσουμε την πραγματική οικονομία, να προσελκύσουμε ξένε επενδύσει, να παράξουμε νέο πλούτο και να αλλάξουμε το αναδειξιακό μοντέλο τη χώρα. Ερωτηθεί ο νέο γραμματέα του κινήματο για τι μετεκλογικέ συνεργασίε, απάντησε. Οποιαδήποτε μορφή μετεκλογική συνεργασία δεν γίνεται με όρου αριθμητική. Δεν γίνεται με όρου έχω 100, δώσ' 50, πάμε να φτιάξουμε κυβέρνηση. Γίνεται με όρου πολιτική. Έχουμε ένα συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο. Με βάση αυτό θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό καθοριστικό ρόλο για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου την επόμενη μέρα. Και ακριβώ αυτό θα καταθέσουμε και στι υπόλοιπε πολιτικέ δυνάμει για να τοποθετηθούν επί αυτού και να λάβουν και όλοι τι ευθύνε του για το ότι σήμερα η χώρα μετά από 8 χρόνια ήταν στην κρίση και είναι ακόμα χωρί καμία προοπτική εξόδου. Και το ζητούμενο για εμά είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ακόμα και τώρα, έστω και την έσχατη στιγμή, μια λογική εθνική συνεννόηση. Σε Επιπλέον αναφέρθηκε στην όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, ενώ δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί και για την ευρωπαϊκή αστάθεια που επιφέρουν οι πολιτικέ εξελίξει στην Ιταλία. Ποτέ από τα ζητήματα που βάζει η Τουρκία δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Ακριβώ όπω και εμεί δεν διεκδικούμε τίποτα από όλου εκείνου του γείτονέ μα οι οποίοι ε, μπορούν να δημιουργούν στοιχεία προκλήσεων. Έτσι ακριβώ όμω, δεν δεχόμαστε και την παραμικρή ε, διεκδίκησή του. Δεν παραχωρούμε ούτε μισό εκατοστό από την εθνική μα κυριαρχία. Τα εθνικά μα θέματα, και ειδικά όσον αφορά την Τουρκία, θέλουν υπευθυνότητα, όχι να φοράμε στολέ παραλλαγή και να φωνάζουμε δυνατά και να παίζουμε το παιχνίδι των προκλήσεων τη Τουρκία. Θέλουν υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα για να δώσουμε και το στίγμα ότι τίποτα από την εθνική μα κυριαρχία δεν είναι ούτε προ διαπραγμάτευση ούτε προ διεκδίκηση από κανέναν. Στο θέμα τη Ιταλία αποδεικνύει ότι το πεδίο στην Ευρώπη είναι ρευστό. Η οικονομία τη Ευρώπη δεν έχει σταθεροποιηθεί και ειδικότερα το πολιτικό σύστημα, το ευρωπαϊκό, δεν έχει σταθεροποιηθεί. Αυτό ακριβώ πρέπει να μα τονίζει κάθε φορά ότι ποτέ δεν είναι ώρα για παιχνίδια. Τα παιχνίδια που επέλεξε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 με τη δίθεν διαπραγμάτευση που τελικά μα χρέωσε με 200 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν είναι ώρα να τα ξανακάνει. Ακριβώ λοιπόν πρέπει να λαμβάνουμε ω γνώμα το τι συμβαίνει στην Ιταλία, να καταλαβαίνουμε ότι η Ευρώπη δεν θα μα ξανακάνει τον εύκολο εταίρο. Ότι ακόμα και η επιστολιπτική γραμμή στήριξη να θεωρώ ότι είναι η εύκολη εναλλακτική λύση απέναντι στην ψεύτικη καθαρή έξοδο που μα υπόσχονται, δεν είναι, δεν είναι σε καμία περίπτωση βέβαιο ότι ακόμα και αυτό θα γίνει αποδεκτό από τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια. Είναι σαφέ λοιπόν ότι ο μόνο τρόπο για να μπορέσει η χώρα να σταθεί όρθια στα πόδια και να βγει από την κρίση είναι το πώ με τι δικέ τη δυνάμει θα δημιουργήσει τι προοπτικέ ανάπτυξη που δεν θα την οδηγήσουν σε καμία σχέση εξάρτηση από κανέναν από εδώ και πέρα. Ο κύριος Χρυστοδουλάκη ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στην Κρήτη με την ομιλία στην Ανοιχτή Νομαρχιακή Συνέλευση του Κινήματο Αλλαγή στο Λασίθι.